Σήμερα θα ξεκινήσουμε κάπως διαφορετικά, γιατί ξανά καίγεται το εργοστάσιο στην βιομηχανική Γερίου και εκεί είναι ο συνάδελφος Γιώργος Χρυσάνθου, ο οποίος θα μας μεταφέρει την εικόνα και το τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Γιώργο μου, γεια σου, καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα, παιδιά. Καλό απόγευμα, Χριστιανά. Εδώ και τρεις και πλέον ώρες, δεκάδες πυροσβέστες με 10 οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας της ΕΜΑ, καλά και βιντεοφόρα που ήρθαν για να βοηθήσουν από τους Δήμους Γερίου και Ιδαλίου, προσπαθούν να δαμάσουν τις φλόγες, όπως βλέπετε, μέσα στο εργοστάσιο ανακυκλώσιμων αυτοκινήτων. Μια φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 12:30 το μεσημέρι, όπως φαίνεται από ένα ατύχημα, όταν γινόταν οι φορτώσεις παλιών αυτοκινήτων, φαίνεται ότι υπήρχε βενζίνη σε ένα όχημα, έγινε μια ανάφλεξη και ξεκίνησε όλο αυτό το μεγάλο κακό. Αποπνικτική ατμόσφαιρα εδώ. Το ευτύχημα αυτή τη στιγμή, Χριστιανά, είναι ότι οι φλόγες που βλέπετε, το τοξικό σύννεφο που βλέπετε να σηκώνεται στον αέρα, το οποίο περιέχει τα πάντα μέσα, καθώς καίγονται αυτοκίνητα, λάδια, βενζίνες, όλα όσα υπάρχουν μέσα σε ένα όχημα, όλο αυτό το τοξικό σύννεφο που βλέπετε δεν πηγαίνει αυτή τη στιγμή προς κάποια κατοικημένη περιοχή, είναι δεξιά μας το Γέρι. Και βεβαίως στα Λατσιά και η υπόλοιπη Λευκοσία είναι αριστερά μας το Δάλι. Ο καπνός αυτός κατευθύνεται κυρίως προς τις παιδινές περιοχές της περιοχής της Λάρνακας, τα κατεχόμενα και μια περιοχή εκεί κοντά στο χωριό της Αθιένου. Εν πάση περιπτώσει, είναι μεγάλη η πυροσβεστική δύναμη. Εμείς βρισκόμαστε τώρα στο πίσω μέρος του εργοστασίου, καθώς η είσοδος του κυρίως εργοστασίου έχει κλείσει από τις πυροσβεστικές δυνάμεις με τη βοήθεια της αστυνομίας. Εδώ οι πυροσβέστες που βλέπετε μπροστά μας έχουν με κάποιο τρόπο κόψει ένα κομμάτι από την περίφραξη, μπήκαν μέσα από την πίσω πλευρά και δάμασαν τις φλόγες ακριβώς σε αυτό το σημείο που βλέπετε, γιατί εάν η φωτιά έβγαινε προς την έξω πλευρά, δεξιά μας και αριστερά μας υπάρχουν αρκετά άλλα εργοστάσια με ανακυκλώσιμα και άλλα εργοστάσια. 100 μέτρα από εδώ είναι και το πρατήριο βενζίνης της περιοχής. Υπάρχουν και δύο μεγάλες εξάμενες με βενζίνη. Αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα θα γινόντουσαν πολύ επικίνδυνα εάν η φωτιά ξέφευγε από το εργοστάσιο. Ευτυχώς κάτι τέτοιο δεν έγινε. Βλέπετε τώρα τους πυροσβέστες, οι οποίοι μετά τις με αρκετές ρήψεις νερού που έγιναν, ρίχνουν τώρα και επιβραδυνικό αφρό σε μια προσπάθεια να σκεπάσουν το πάνω μέρος των ανακυκλώσιμων υλικών και να περιορίσουν τη φωτιά. Μια φωτιά βεβαίως η οποία σε κάθε περίπτωση, ούτε στην καλύτερη περίπτωση, δεν πρόκειται να σταματήσει να καίει τις επόμενες 2-3 μέρες, όπως μας είδαν εδώ οι πυροσβέστες, οι οποίοι βεβαίως έχουν την εμπειρία και μπορούν να αντιληφθούν και από άλλα περιστατικά πώς μπορεί να τελειώσει αυτό το κακό που βλέπουμε να εξελίσσεται μπροστά μας. Εύλογες βέβαια είναι και ανησυχίες του κόσμου, Γιώργο μου, γιατί παρόλο που μας είπες ότι το τοξικό αυτό σύννεφο δεν κινείται προς κάποια κατοικημένη περιοχή αυτή τη στιγμή, παρόλα αυτά όμως θα έχουμε τον κύριο Θεοπέμπτου σε λίγη ώρα να μας πει τι συμβαίνει στο περιβάλλον, τι συμβαίνει σε όλους τους ανθρώπους και γενικότερα τα σπίτια, τους κατοίκους οι οποίοι βρίσκονται κοντά σε περιοχές που έχουν πληγεί από πυρκαγιές. Είναι ένα τεράστιο θέμα και αυτό. Να σου πω ότι αυτή τη στιγμή, και να σου πω ότι αυτή τη στιγμή δεν κατευθύνεται προς τις κατοικημένες περιοχές. Όταν είχαμε έρθει εδώ, λίγο μετά που ξέσπασε η πυρκαγιά, το σύννεφο καπνού πήγαινε προς την περιοχή του Ιδαλίου. Με κάποιο τρόπο είναι μια περιοχή βεβαίως αρκετά επιβαρημένη και από τα ασφαλτικά. Είναι μια περιοχή που οι κάτοικοι συνεχώς διαμαρτύρονται για τις μεγάλες μονάδες. Αυτή τη στιγμή το ευτύχημα είναι ότι ο καπνός δεν κατευθύνεται προς κατοικημένη περιοχή που βρίσκεται εδώ στην περιοχή Λατσιών. Μέχρι να γυρίσει ο άνεμος βεβαίως. Έτσι, μέχρι να γυρίσει ο άνεμος, που αυτό ακριβώς, μπορεί να γίνει ακριβώς. Είτε σε κάποιες ώρες, σε κάποια λεπτά. Δεν ξέρει κανείς ποτέ ποια θα είναι η κατεύθυνση του ανέμου. Άρα, Γιώργο μου, τις επόμενες 2-3 μέρες θα υπάρχει εκεί έτσι, η εστία της πυρκαγιάς. Θα υπάρχει όλο αυτό το οποίο μπορεί όχι σε τόση ένταση. Ναι. Είναι κάτι που ζήσαμε σε ένα κοντινό εργοστάσιο και στις 26 του περασμένου Αυγούστου. Το ευτύχημα αυτή τη στιγμή είναι ότι το κυρίως εργοστάσιο της εταιρείας που καίγονται τα ανακυκλώσιμα βρίσκεται περίπου 100 μέτρα πιο κάτω. Δεν είναι στο εσωτερικό πυρκαγιά, είναι στον εξωτερικό χώρο όπου έρχονται εδώ τα ανακυκλώσιμα αυτοκίνητα. Μέσα στο πολύ κακό και κυρίως στην περιβαλλοντική καταστροφή υπάρχουν και κάποια θετικά, ότι με τον τρόπο που οι πυροσβέστες, όπως μας εξήγησαν εδώ, έχουν περικυκλώσει με κάποιο τρόπο τη φωτιά από άκρη σε άκρη, από όλες τις πλευρές, δεν υπάρχει κανένα ενδεχόμενο αυτή η πυρκαγιά να ξεφύγει σε κάποιο άλλο εργοστάσιο, είτε στο πρατήριο βενζίνης που είναι εδώ πίσω, είτε οπουδήποτε αλλού. Δεν έχω καταλάβει, Γιώργο μου, και είναι το τελευταίο και σε αποδεσμεύουμε, κλείνουμε τη σύνδεση, πώς βρέθηκαν τα εργοστάσια τόσο κοντά στα σπίτια και τα σπίτια τόσο κοντά στα εργοστάσια.
Υπάρχουν κάποιοι... Είναι ένα ερώτημα το οποίο... Είναι ένα ερώτημα το οποίο θα σου το απαντήσει πάρα πολύ καλό ο κύριος Σιωπέμπτου. Είναι ένα θέμα το οποίο χρονίζει. Εδώ και πάρα πολύ καιρό το συζητούν και μάλιστα υπάρχει και ένα ερώτημα εάν η κατοικημένη περιοχή ήρθε και βρήκε τη βιομηχανική ή αν η βιομηχανική ήρθε και βρήκε την κατοικημένη περιοχή. Και σας το λέω αυτό γιατί έχω κάνει αρκετά ρεπορτάζ εδώ που έχουν σχέση με το ασφαλτικό και άλλα εργοστάσια. Βεβαίως εδώ είναι μια περιοχή που εργοδοτεί πάρα πολύ κόσμο, είναι η ζήση του κόσμου, υπάρχουν κανόνες, είναι όλα με κάποιο τρόπο θεσπισμένα. Ωστόσο, δεν πάβει από το να είναι οι περιοχές αστικές, οι περιοχές που μένει ο κόσμος, πάρα πολύ κοντά, σχεδόν έξω από αυτές τις περιοχές ναι. που είναι τα εργοστάσια. Έτσι ακριβώς. Γιώργο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Σε ευχαριστούμε πολύ.